να πάψον και τα ψυχάς των δούλων σου, ότι μόνος υπάρχεις αθάνατος. Σεβασμιότατε, αγαπητέ κύριε συνάδελφε, κύριε Αθανασίου, κύριε εκπρόσωπε της Βουλής των Ελλήνων, αγαπητέ κύριε συνάδελφε του ΠΑΣΟΚ, κύριε Παρασκευαίδη, αγαπητή στρατηγέ, εκπρόσωπε του ΣΥΡΙΖΑ, κυρία Τσιριγότη, κυρία Δήμαρχε, Your Excellency, Ambassador of Australia to the Hellenic Republic, κύριε Αντιπεριφερειάρχη, κυρία Επίτιμη Πρόξενε της Νέας Ζηλανδίας στην Ελλάδα, κύριε Αρχηγέ ΓΕΘΑ, κύριε Αρχηγέ ΓΕΣ, κυρίες κύριοι Περιφερειακοί Σύμβουλοι, κυρίες κύριοι Αντιδήμαρχοι, εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, προσκεκλημένοι, κυρίες κύριοι, είμαι ιδιαίτερα ευχαριστημένος, νιώθω ιδιαίτερη τιμή που βρίσκομαι σήμερα στην τελετή μνήμης των Πεσόντων στην εκστρατεία της Καλλίπολης, μία από τις πιο κρίσιμες μάχες στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Στις αναφέρθηκες 25 Απριλίου, οι συμμαχικές δυνάμεις αποβιβάστηκαν στη Χερσόνησο της Καλλίπολης έπειτα από μια αποτυχημένη ναυτική επίθεση των Βρετανικών, κυρίως και μερικών γαλλικών πλοίων στα στενά των Δαδανελίων, τα οποία λόγω της διστακτικότητας του αγγλικού στόλου να υποστεί και να αποδεχθεί θυσία πλοίων, δεν επέτυχε. Επιχειρήθηκε λοιπόν το άνοιγμα των στενών από την στεριά. Στην πραγματικότητα δηλαδή η διάνοιξη μιας οδού επικοινωνίας με την Ρωσία. Αυτό ήταν το μεγαλοφιές σχέδιο του Winston Churchill για την απεμπλοκή από το αδιέξοδο στο δυτικό μέτωπο από τον πόλεμο των χαρακομμάτων. Η εκστρατεία της Καλλίπολης δεν πέτυχε τους στρατηγικούς της στόχους. Άφησε όμως έναν εξίτηλο σημάδι ως μνημείο ανθρώπινης γενναιότητας και προσπάθειας και σφυριλάτησε δεσμούς αίματος ανάμεσα στην Ελλάδα, ιδιαίτερα στη Λίμνο και στον φιλόξενο λαό της και στους στρατιώτες της Ινδίας, της Αυστραλίας, της Νέας Ζηλανδίας που βρέθηκαν εδώ. Το μνημείο στο οποίο σήμερα απονέμουμε εκδηλώσεις τιμής, θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι διακηρύττει τη σημασία μιας διαφορετικής θεώρησης της ανθρώπινης ζωής, η οποία χαρακτήριζε πολλούς νέους ανθρώπους. Ανθρώπους που πίστεψαν ότι το συλλογικό υπερβαίνει το ατομικό, ότι η συντροφικότητα και η κοινή προσπάθεια υπερέχει της ατομικότητας, ότι το ένστικτο επιβίωσης είναι ευρύτερο, κοινωνικό και εθνικό και όχι ατομικό χαρακτηριστικό. Η παρουσία μας λοιπόν εδώ σήμερα συνιστά απόπειρα διατήρησης του γεγονότος αυτού στη συλλογική μνήμη, ιδίως μέσω του Λίμνος Remember Australia, η κυρία Δήμαρχος αναφέρθηκε σε αυτό, ως ένδειξη σεβασμού και αναγνώρισης σε αυτούς που ανεξαρτήτως εθνικότητας έχουν θυσιαστεί για τα ευρύτερα ιδανικά της ανθρωπότητος. Υπάρχει μια εξαιρετική οδή στους Πεσόντες, ενός Άγγλου ποιητή, του Lawrence Bunyan, they shall grow not old, as we that are left grow old. Age shall not weary them, nor the years condemn. Σε μια ελεύθερη μετάφραση, δεν θα γεράσουν, εμείς θα γεράσουμε που μείναμε. Και ο χρόνος δεν θα τους φθείρει, ούτε τα χρόνια θα τους καταδικάσουν στη φθορά. Σας ευχαριστώ πολύ.